Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing. Αυτή η φορά είναι κάτι special. Είναι κάτι που αφορά κυρίως μαμάδες και γενικά γονείς. Και παραγγέλθηκε από το Gearbest εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου. Και επειδή σε αυτό το κανάλι δεν κάνουμε μόνο τεχνολογικά unboxing, αλλά κάνουμε και γενικά unboxing, σήμερα θα παρουσιάσω, όπως είπα, κάτι διαφορετικό. Οπότε καταλάβατε, είναι κάτι παιδικό. Cubby Baby Bed Bell. Μισό λεπτό, κάνουμε λίγο το άνοιγμα της συσκευασίας. Να κόψουμε εδώ με το ψαλιδάκι. Και βλέπουμε εδώ πέρα η συσκευασία, η οποία είναι μεγάλη, δεν την περίμενα τόσο μεγάλη βασικά. Με χερουλάκι. Και από ό,τι καταλάβατε, είναι ένα ας πούμε παιχνίδι κούνιας, το οποίο το κρεμάς και γυρίζει γύρω γύρω, παίζει και λίγο μουσικούλα και το παιδί ακούει και βλέπει και απασχολείται με αυτά τα ζουζούνια που κρέμονται. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπουμε music, hearing, tactile sensation, visual και reflection, vivid colors and lovely design can stimulate the kid's senses. When the kid is in a happy mood, he/she will be more interested. Και από ό,τι καταλάβατε, κουδουνίστρα είναι, πολύ κουδουνής βέβαια, πιστεύω να είναι μισό και αυλαβής. Εδώ βλέπετε τα design από πίσω που μπορούν να γίνουν λογικά. Εγώ άμα θυμάμαι έχω παραγγείλει αυτό, έχει πάρα πολλά design. Μέσα από το Gearbest μπορείτε να παραγγείλετε τα διάφορα εδώ πέρα. Και πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Το κουτί είναι ελαφρώς στυλιμένο από την μπροστά μεριά και κολλημένο με ζελοτέιπ, κάτι το οποίο γενικά δεν μου αρέσει, γιατί σημαίνει ότι έχει ανοιχτεί και έχει, ποιος ξέρει τι έχει, αλλά θα δείξει η αυτοψία. Υπάρχει μέσα χαρτόν. Και η κλασική κινέζικη συσκευασία με όλα τα παιχνιδάκια, τα κρεμαστά. Και άλλα εκεί μέσα. Σιγά σιγά να το σπάσουμε. Το κουδουνάκι, το οποίο φαίνεται είναι τεράστιο. Το περίμενα πραγματικά πιο μικρό. Αυτό είναι που βάζει μπαταρία εδώ πέρα και παίζει μουσική. Λογικά αυτό πρέπει να είναι η κρεμάστρα. Εδώ το βλέπω λίγο το μέρος λογικά που πιάνει με το αρκουδάκι. Και τα από πάνω, και αυτό είναι το στήριγμα. Αυτό πιάνει στην κούνια και μετά συνδέει σε αυτό από πάνω. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο για να το πιάσει όλη η κάμερα. Θα σας το δείχνω τμηματικά. Εδώ είναι το αρκουδάκι. Και λογικά, πάμε να το σταθμολογήσουμε γρήγορα. Αυτό λογικά πιάνει εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω όμως κάτι, δεν θα δούμε μέσα άλλο τι έχει. Μέσα έχει οδηγίες. Εδώ βλέπω ένα άδειο σοκουλάκι. Εδώ ποιος ξέρει τι είχε εδώ μέσα και δεν το παράγει. Αυτό ήταν η συσκευασία. Πάμε να το προσπαθήσουμε να το συναρμολογήσουμε βασικά για να δούμε τώρα. Το σχέδιο όπως είναι από πίσω είναι απλό φαίνεται. Για να το δούμε. Λογικά αυτό πρέπει να κουμπώνει έτσι απλά, αλλά κανονικά θα πρέπει να έχει το πλανητάρι. Το κούμπαμά του. Αυτό είναι το κούμπαμα. Δυστυχώς παιδιά, χωρίς οδηγίες, στην τύφλα θα πάμε.
Αλλά επειδή δεν είναι και κάτι, δεν είναι και επιστήμη, αυτό βασικά πρέπει να μπαίνει πρώτα. Αυτό πρέπει να μπαίνει εδώ. Άτο. Και κουμπώνει έτσι. Θα το βγάζει αυτό από πάνω. Το κλείνεις και φάρμακο. Έτοιμο. Γενικά, απλό, αλλά για αυτή τη χρήση που θέλουμε είναι μια χαρά. Το πήρα 15 ευρώ το αγόρασα. 15 ευρώ ήταν η τιμή του, χωρίς προσφορά, χωρίς τίποτα. Τώρα άμα το βρείτε σε κάποια καλύτερη με κάποια κουπόνι, θα βγει και πιο φθηνό. Αυτό το κρεμάς από εδώ πέρα. Και γίνεται το σκηνικό εδώ πέρα για να ασχολείται ο μπέμπις ή η μπέμπα. Λοιπόν, για κάτσε να βάλουμε εδώ τα υπόλοιπα. Είναι και λίγο κρυωμένο σήμερα. Ό,τι πρέπει για βίντεο. Βάλουμε και αυτό. Έχει πολλά, μπορώ να πω ότι είναι. Αυτά τώρα, άμα πας έξω σε κάποιο μαγαζί, ας πούμε στο Toys R που έχει εδώ πέρα, αυτά τα έχουν 60-70 ευρώ. Από 60-70 ευρώ, 15. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί από εκεί να τα παίρνουν. Λοιπόν, αυτό το κρεμάσαι εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ας πάμε να βγάλουμε εδώ το μεγάλο. Την κουδούνα που λέμε. Αρκετά τεράστιο, το πλαστικό φαίνεται σκληρό. Ας μην το κάνουμε με τα χέρια καλύτερα. Εδώ είναι που κρέμεται πάνω στο γκάτζο. Μπαταρία. Φυσικά δεν θα έχει μπαταρία. Φυσικά δεν θα έχει μπαταρία μέσα εδώ. On, off. Έχει με ήχο, off και on. Γερή κατασκευή φαίνεται. Θα αντέξει. Μην φοβάστε, δεν πρόκειται να πέσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ελαφριά. Και πάμε να κάνουμε ένα μικρό pause και ερχόμαστε πολύ σύντομα να το βάλω μπαταρία και να το δούμε και πώς δουλεύει. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ πέρα στο σημείο που το έχουμε στήσει. Έχω βάλει και μπαταρίες, από ό,τι βλέπετε κρατάει μια χαρά. Είναι γερό, πολύ γερό είναι. Πλαστικό είναι, μπορείτε να το πλύνετε άμα θέλετε με ένα σαπουνάκι άμα φοβάστε, γιατί συνήθως αυτά στις αγωγές τα ψεκάζουν έτσι λίγο για να αποφύγουν διάφορες μεταδοτικές, ξέρω εγώ, ασθένειες, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάμε να το ανοίξουμε. Βασικά το δοκίμασα λίγο και μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ δυνατό ηχιάκι. Αυτά παιδιά, ακόμα ένα χρήσιμο δωράκι. Ασυνήθιστο βιντεάκι. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, λίγο πιο τεχνολογικό την άλλη φορά.